Μίζεις. Μια κοπέλα μόνιμη με ζωή. Ό,τι κατάφερα, το κατάφερα με το σπαθί μου. Και κουράστηκα πια να παλεύω μόνη μου. Έχω ανάγκη να βρω έναν ώμο στιβαρό να παγιάσω. Μη λες, Λέξ. Καταλαβαίνω τι ζητάς. Με τη γυναίκα του. Είναι ο πατέρας του Άλφρεντ. Μπορείς να το καταλάβεις. Αυτά δεν γίνονται ούτε στις ταινίες. Ο άντρας που λατρεύω είναι συμπέθερός μου. Καλέ. Όχι. Ούτε οι δίποδες τέτοιο έχουνε. Δεν είμαι δάκι τόσο όμορφη. Ποιος το είπε ότι δεν είστε όμορφοι. Να τον πατήσω κάτω έτσι, να τον κάνω έτσι. Εντάξει, δεν είμαι και καμία καλονιά. Ας πούμε ότι έχω τύπο. Ο Βασίλης που είναι? Δεν ξέρω που είναι αυτός. Είχε πολλή δουλειά. Πήγε να ξεφορτώσει κάτι στα τρίκαλα και θα αργήσει. Θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινά, κύριε Βασίλη? Είμαι ένα Τζιλιανά. Με ενδιαφέρει η αλήθεια και μόνο η αλήθεια. Ναι, καλέ, και να δεις πως εκφράζονται. Πως εκφράζονται, μωρή, αφού είναι μουκοί. Μπορεί να μην μιλούν με το στόμα, αλλά εκφράζονται με τα μάτια και με μικρές συγκρατημένες αριστοκρατικές χειρονομίες. Εγώ από τότε που είχαμε κάνει εκείνη την εκπομπή για τη δεξαμενή, θυμάστε? Πριν 2 χρόνια και έλεσα, α? Ναι, από τότε. Εγώ σας είχα ξεχωρίσει για το πάθος και την εφραδιά σας. Δεν φάνηκε πουλιά. Γιατί ξέρω να κρύβω καλά τα αισθήματά μου. Άμα είναι ωραία αισθήματα, γιατί δεν τα κρύψετε, κοριτσάκια μου? Γιατί φοβάμαι μην πληγωθώ. Γιατί εμείς οι κουπέλες, όταν βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο, τα δίνουμε όλα.